11 μεγάλες σακούλες με φάρμακα και υγειονομικό υλικό ήταν το αποτέλεσμα της συγκινητικής προσφοράς δεκάδων συμπολιτών μας στο κάλεσμα του Sky «Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία». Το ραντεβού αυτό το Σάββατο δόθηκε μπροστά από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην ομώνυμη πλατεία στην Κεσαριανή. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και καλό είναι όποιος μπορεί να συνεισφέρει για να ανακουφιστούν οι συμπολίτες που δεν μπορούν. Έφερα του συζύγου που του αλλάζουν φάρμακα κάθε φορά για τα μάτια και ό,τι δεν χρησιμοποιούμε τα έφερα όλα. Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό παρέλαβαν οι εθελοντές γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και εν συνεχεία τα διέθεσαν στην Ιερά Μητρόπολη Κεσαριανής, Βύρονος και Ημιτού. Τα φάρμακα που θα συγκεντρωθούν σήμερα θα διατεθούν στο κοινωνικό φαρμακείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας για τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν. Είναι θλιβερό κάποιος να είναι φτωχός, ανασφάλιστος και ασθενής, αλλά εξίσου ενθαρρυντικό κάποιοι να πλώνουν το χέρι και να συνεχίζει τη ζωή σου. Η πρωτοβουλία του Sky «Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία» πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Αρρωγός της στήριξης ανασφάλιστων συμπολιτών μας γίνεται εφ' εξής και η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος. Η ΕΦΕ θα βρίσκεται εδώ σε όλες τις δραστηριότητες του «Όλοι μαζί μπορούμε». Θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε ως φοιτητές ιατρικής και στη συλλογή των φαρμάκων αλλά και όπου αλλού χρειαστεί, διότι πραγματικά είναι χρέος μας και σαν φοιτητές ιατρικής αλλά και σαν μελλοντικοί γιατροί να μπορέσουμε να κατά το δυνατόν να προσφέρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανακούφιση και βοήθεια σε όλους τους ανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Είναι δύσκολες εποχές και ό,τι μπορούμε ο καθένας πιστεύω ότι πρέπει να βοηθάμε τους ανθρώπους μας. Πρέπει να ενισχύουμε γιατί έχουμε ορισμένα φάρμακα που είμαστε άλλαξαν και δεν τα χρησιμοποιούμε, γιατί να είναι μες στο ντουλάπι, τα φέρνουμε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.olimazimborume.gr.